Ο Σύλλογος ΑΜΕΑ του Νομού Άρτας και το Νομαρχιακό Αθλητικό Σωματείο Άρτας, ο Πρωτομάστορας, πραγματοποίησαν τα εγκαίνια των δύο γραφείων των δύο συλλόγων δίπλα στα κτέλ που παραχωρήθηκαν από το Δήμο Αρταίων. Σοφία Ορθία, ακούσαμε του Αγίου Ευαγγελίου, ειρήνη πάση. Εκ του κατά Ιωάννη Αγίου Ευαγγελίου, το ανάγνωσ μα πρόσκομεν. Το καιρό εκείνο ανέβησου σε όσο όλοι μα έστειλεν τη Ρωσιλίμεσαι και την κροατικού κολυμπήθρα. Οι επιλεγμένοι ευρέ στη Λίδεσλα πέντε στο ασέχουσα. Εν ταύτε κατέκει το κλείδο πολύ των ασθενούντων, τυφλών, χολών, ξηρών, ενδεχομένων την τρίδα του σκύληση. Άγγελος γά κατά καιρόν κατέβαιναν την κολυμπήθρα και τάρα του το είδο, ον πρώτο εμβάς, μετά την ταραχή του είδο συγκυλήσει γίνεται οδήποτε κατοίκη του νόση. Δύναμη να έχετε. Θέλω να εκφράσω από τα βάθη της ψυχής μου, ως λειτουργός του υψίσκου, το θαυμασμό, το μεγάλο θαυμασμό, γιατί το πρώτο μήνυμά σας εδώ σαν σύλλογος ζητήσατε πρώτα τον καθηγιασμό από την Εκκλησία, διότι πράγματι αυτή έχει τον πρώτο λόγο και εδώ βλέπω ότι παρόλο που εσείς βρίσκεστε εδώ πολύ βέβαια με ειδικές ανάγκες, αλλά ακόμα εδώ ενισχύεστε από το Πνεύμα του Θεού, από τη Θεία Χάρη του Θεού, ενδυναμώνεστε και έχετε πραγματικά μέσα σας ανεπτυγμένο, πάρα πολύ ανεπτυγμένο το θρησκευτικό συνέστημα. Όλους σας θέλω να σας ευχαριστήσω και ο Θεός να σας ενδυναμώνει. Εσείς οι οποίοι ξεκινάτε αυτό το μεγάλο και μεγάλο θεάριστο έργο. Βέβαια πάντοτε με τη βοήθεια όλων και του κυρίου Δημάρχου εδώ του Δημάρχου μας, ο οποίος πάντοτε είναι αργός σε αυτές τις καταστάσεις, τις δύσκολες καταστάσεις, με άτομα με ειδικές ανάγκες τα οποία χρήζουν μεγάλη βοήθεια. Όλοι μας πρέπει να συνδράμουμε και εσείς βέβαια είστε πρώτοι οι οποίοι σαν σύλλογο οι οποίοι θα κινήσετε μέσα στο έργο αυτό και θα βοηθάτε όλες τις ομάδες και όλα τα άτομα με τις ειδικές ανάγκες. Σας εύχομαι ο Θεός να σας ενδυναμώνει, να σας χαρίζει την υπομονή, τη δύναμη, την αγάπη και κάθε υποθητό, υποθητό και θεάριστο έργο. Χρόνια πολλά, με υγεία και καλή δύναμη. Ο πρόεδρος του Συλλόγου ΑΜΕΑ του Νομού Άρτας, Βασίλειος Μάλιος, εξέφρασε την ικανοποίησή του για την παραχώρηση των γραφείων και ευχαρίστησε το Δήμαρχο Αρταίων, Χρήστο Τσιρογιάννη. Υπήρξε ένα όνειρο 20ετίας να γλιτώσουμε το βραγνά των ενοικίων, να μειώσουμε τα έξοδά μας για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε τη λειτουργία τους και να ανταποκριθούμε στις υποχρεώσεις που αναλάβαμε απέναντι στα μέλη μας. Είχαμε φτάσει οικονομικά πολύ υπό το μηδέν. Αφήσουμε απλήρωτα ενοικία, τα μέλη μας αδυνατούν να πληρώσουν συνδρομές, που είναι τα μόνα έσοδα, οι όποιες δωρεές είχαμε σταμάτησαν και τα λειτουργικά μας έξοδα καλύπτονται με ρεφενέ μεταξύ μας. Οπότε καταλαβαίνετε, η όποια προσφορά είναι μάνα εξ ουρανού, η οποία δωρεά. Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου και των δύο συλλόγων, ας είπε ο κύριος Δήμαρχος δεν θέλει ευχαριστίες. Εμείς θα τον ευχαριστήσουμε, όχι μόνο αυτόν, την πρόεδρο της Δημοτικής Ενότητας που συνέβαλε και αυτή με τη σειρά της, τους αντιδημάρχους κυρία Άννα Κουτρούπα και Κώστα Πανέτα που βάλανε, Γιώργο Πανέτα, συγγνώμη, που βάλανε πλάτη εδώ για να ολοκληρωθεί αυτός ο χώρος, τον εκπρόσωπο του και θεά που είδε με κατανόηση το πρόβλημά μας και μας βοήθησε, καθώς και όλο το Δημοτικό Συμβούλιο για την ομόφωνη απόφαση για την παραχώρηση. Είναι ένα δώρο ζωής
για την ύπαρξη και συνέχιση λειτουργίας και των δύο συλλόγων. Γιατί στεγάζεται εδώ και ο σύλλογος, ο αθλητικός, που εκπροσωπεί τα παιδιά περισσότερο με την ιατρική στέρηση και όποιος άλλος αμαία ενδιαφερθεί. Γνωρίζω ότι ασκήσαμε πολύ μεγάλη πίεση στον κύριο Δήμαρχο και την κυρία Κουτρούμπα μέχρι να ολοκληρωθεί όλη αυτή η διαδικασία, αλλά δεν γινόταν αλλιώς. Κάπου κι εγώ ήμασταν. Εξάλλου ο κόσμος πάντα λέει, τα παραπονά σας στον Δήμαρχο. Και ο κύριος Δήμαρχος μαζί με τους συνεργάτες του, γι' αυτό είναι εδώ, για να ειδοποιεί όχι μόνο τα εύκολα, αλλά και τα δύσκολα. Και η στέγασή μας ήταν πραγματικά ένα δύσκολο πρόβλημα που απασχόλησε όλες τις προηγούμενες δημοτικές αρχές της πόλης μας. Ήρθε επιτέλους ο χρόνος να πληρωθεί αυτή μας η επιθυμία και βρισκόμαστε σήμερα σε αυτό τον ευχάριστο χώρο. Η πρόεδρος της Περιφερειακής Ομοσπονδίας ΑΜΕΑ Υπήρου και Ιωνίων Νήσων, Μαρία Σκανδάλη, τονίζει στην ομιλία της ότι το έργο μας δεν αφορά μόνο έναν. Τα προβλήματα είναι κοινά, γι' αυτό θα πρέπει να υπάρχει συνεργασία με τη Δημοτική Αρχή. Τέλος, ευχαρίστησε τον Δήμαρχο για την άριστη συνεργασία. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Σήμερα πραγματικά είναι μια όμορφη μέρα. Με τη βοήθεια του Θεού, αλλά με τη μεγαλύτερη βοήθεια επίγεια που είναι ο Δήμαρχος, που σκέφτεται πάντα τα άτομα με αναπηρία. Έχουμε δει, κύριε Δήμαρχε, την ευαισθησία σας, τη μέρημνά σας. Έχετε καλύψει τα παιδιά και από προσωπική ηλικία και σε μεγαλύτερες ηλικίες. Πέρυσι με την αγκαλιά, σήμερα με την παρακόρηση εδώ του συλλόγου, του χώρου εδώ πέρα και τη χρήση του από το νοματιακό σωματείο ΜΕΑ. Εμείς, σαν Περιφερειακή Ομοσπονδία, είμαστε πάντα δίπλα στα άτομα με αναπηρία. Ο σκοπός της Ομοσπονδίας είναι με όλα τα νόμιμα μέσα η προάσπιση των ηθικών και υλικών αγαθών των ατόμων με αναπηρία αλλά και των οικογένειών τους. Να πω δύο λόγια για την Περιφερειακή Ομοσπονδία, ότι είμαστε Περιφερειακή Ομοσπονδία Υπήρου και Βορείων Ιωνίων Νήσων. Καλύπτουμε σήμερα, έχουμε 14 μέλη φορείς από όλη την περιοχή και από την Ήπειρο αλλά και από την Λευκάδα και την Κέρκυρα. Είμαστε εδώ για να κάνουμε συνένωση των σωματείων μας αλλά και να βοηθούμε όπου δεν έχουν ιδρυθεί σωματεία να μπορέσουμε να ιδρύσουμε πρωτοβάθμια σωματεία. Θέλω να πω όμως δύο λόγια να ευχαριστήσω ειδικά τον Δήμαρχο και για την πρωτοβουλία του αυτή. Γιατί ο Δήμος είναι ο πιο ευέλικτος φορέας και είναι αυτός ο άμεσος φορέας που γνωρίζει τα άτομα και γνωρίζει τις ανάγκες των ατόμων και μπορεί να δώσει λύσεις σε κάποια θέματα. Σας ευχαριστούμε και εμείς είμαστε πάντα δίπλα σαν Περιφερειακή Ομοσπονδία σε οτιδήποτε χρειαστεί και να υπάρχει συνέργεια και συνεργασία. Ο Δήμαρχος Αρτέων Χρήστος Τσιρογιάννης τόνισε στην ομιλία του ότι ο πολιτισμός μιας κοινωνίας κρίνεται στο πώς αντιμετωπίζουμε τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, προσθέτοντας ότι ως Δημοτική Αρχή για εμάς ήταν και θα είναι στις άμεσες προτεραιότητές μας. Κλείνοντας, έδωσε τις ευχές του για καλή χρονιά. Καταρχήν και εγώ να πω ότι είμαι χαρούμενο σήμερα που βρισκόμαστε στα εγγένεια τον χώρο του συλλόγου σας, αυτόν τον πανέμορφο χώρο με την εξαιρετική θέα. Επιτέλους τα καταφέραμε και μετά από κάποιο χρονικό διάστημα βρέθηκε η βέλτιστη λύση για να μπορέσουμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό και σαν χώρο εδώ δικό σας από άποψη προσβασιμότητας, αλλά και για να μπορέσουμε να ταυτόχρονα στεγαστούν και άλλοι σύλλογοι εδώ στην περιοχή, όπως εδώ είστε εσείς, δίπλα είναι ο σύλλογος του ΚΕΘΕΑ. Και πιο δίπλα είναι ο σύλλογος του Σκουπιστηρίου που έγινε για να μπορέσουμε να έχει ζωή αυτή εδώ η περιοχή. Να σας ευχηθώ καλή χρονιά, χρόνια πολλά με υγεία, να είστε γεροί, δυνατοί και αυτός ο χώρος εδώ να είναι καλορίζικος και να παίρνετε τις καλύτερες δυνατές αποφάσεις για τα μέλη σας, έτσι ώστε να ενισχύετε με αυτόν τον τρόπο το σύλλογό σας. Εμείς θα είμαστε πάντα δίπλα στο σύλλογο το δικό σας και γενικότερα σε όλες τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες της περιοχής μας. Άλλωστε το έχουμε δείξει αυτό και γιατί ο πολιτισμός, αν θέλετε, μιας κοινωνίας ή μιας δημοτικής αρχής ακόμα κρίνεται το πώς αντιμετωπίζει τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Και εμείς προσπαθούμε γι' αυτό, είναι νούμερο ένα άξονάς μας της καθημερινότητάς μας και της έννοιας μας, γιατί στο πολύ αξιόλογο έργο το οποίο έχει κάνει μέχρι τώρα το Ίδρυμα ο Σύλλογος Αγία Θεοδώρα, εδώ ο Πάπης ο Βίζας, συνεχίσαμε με μια δομή ακόμη με την αγκαλιά, που όλοι μαζί βοηθήσαμε το να δημιουργηθεί αυτή η δομή.
Έχουμε μια άλλη συνεργασία με το Σύλλογο Πασεσέκ εδώ, που είναι ο Δημήτρης ο Χαλάστρας, που εκεί παραχωρήσαμε το χώρο και στηρίζουμε τις δράσεις αυτού του Συλλόγου. Έχουμε μια συνεργασία με τις μονογονικές οικογένειες, με το Σύλλογο Τριτέκνων, με το Σύλλογο Πολυτέκνων, που και εκεί πρέπει να είμαστε δίπλα και να βοηθάμε όλοι μαζί σε αυτές τις δύσκολες συγκυρίες. Εντάξαμε στο ΕΣΠΑ το ειδικό νηπιαγωγείο και το δημοτικό σχολείο και με τη βοήθεια της κυρίας Σκανδάλη, για να μπορέσει να υπάρχει ένας χώρος ιδιόκτητος εκεί στο Γλυκόριζο, ένα σχολείο δηλαδή για τα παιδιά αυτά, που δίπλα μετά είναι και η δομή, το σχολείο για τις μεγαλύτερες τάξεις μετά το δημοτικό. Και νομίζω ότι και τώρα με την τελευταία δράση που η Περιφέρεια Ηπείρου χρηματοδότησε για τα δύο συλλόγους, τα κέντρα δημιουργικής απασχόλησης και το Αγκαλιά και το Αγία Θεοδώρα, αυτοκίνητο που προχωράτε τη διαδικασία αυτή, αλλά την άλλη και εμείς για το ΚΔΑΠ το δικό μας του Δήμου Αρταίων, Χρήστο, μας έδωσε ένα ποσό περιφερειάρχης και άλλο ένα βάζουμε εμείς έτσι ώστε να αγοράσουμε και εκεί ένα αυτοκίνητο για αυτά τα παιδιά, γιατί όλα τα παιδιά είναι το ίδιο. Νομίζω ότι αναπτύσσουμε ένα πλέγμα δράσεων και ενεργειών έτσι ώστε να ενισχύσουμε τον καλύτερο δυνατό τρόπο στα πλαίσια των οικονομικών δυνατοτήτων αυτούς τους συλλόγους. Είναι υποχρέωσή μας, δεν κάνουμε χάρη σε κανέναν, ούτε θέλουμε ευχαριστώ. Είναι υποχρέωσή μας και είμαστε ικανοποιημένοι γιατί αυτό το πράγμα ανταποκρίνεται προς την κοινωνία και το βλέπουμε στα πρόσωπά σας και ειλικρινά είμαστε χαρούμενοι. Να είστε καλά, γεροί και δυνατοί και είμαστε δίπλα σας. Ευχαριστώ πολύ.